Ξέρω ότι με την όλη η ιστορία του MeToo, δεν θα σε ρωτήσω τώρα τη γνώμη για το Φιλιππίδη, το Λιγνάδι, όλα, δεν θα σε ρωτήσω. Ξέρω ότι είχες γράψει κάποια στιγμή μια επιστολή στο ΣΕΗ και δεν την έστειλε ποτέ. Γιατί? Και δεν την έστειλε ποτέ. Θες να μας πεις, αν μπορείς, τι περιείχε αυτή η επιστολή. Θα σου πω, καταρχήν. Και γιατί δεν την έστειλε. Ναι. Θα σου πω, καταρχήν αυτή η κουβέντα για κάτι τόσο ντελικάτο και ευαίσθητο δεν τη αξίζουν 3 λεπτά κουβέντα. Να είμαστε. Okay, γιατί. Πάρε το, χρόνο. Πάρε το χρόνο σου. Μην γιατί και άλλοι συνάδελφοι, ας πούμε, ξέρω ότι πιέζονται, έχετε 5 λεπτά να μιλήσετε γι' αυτό και αυτό είναι μια κουβέντα που θέλει 2 ώρες και πάνω. 2 ώρες δεν μπορούμε. Το ξέρω. Αλλά πάρε το χρόνο. Μπορεί να μην την κάνουμε και δημόσια εννοώ την κουβέντα. Πάντως δεν της αξίζει μια τέτοια φάση, ένα τρίλεπτο. Παρ' όλα αυτά, για να σας πω τι έγινε τότε, με συνεπήρε ένα πράγμα που με τάραξε. Θυμήθηκα, έγραψα, αρρώστησα που το διάβασα γιατί όταν. Αυτό και σε απλά πράγματα. Αν κάτσεις και τα γράψεις που μπορούσε εγώ να απασχολήσει ένα θάνατο ή το οτιδήποτε και πας και το γράψεις μετά και το διαβάζεις, είναι μια δύσκολη διαδικασία γιατί έχει βγει κάτι από μέσα, έχει γραφτεί και το βλέπεις απ' έξω και ταράζεσαι. Θυμήθηκα γράφοντας γιατί όταν τα λες, δεν θυμάσαι τόσο γρήγορα. Ενώ όταν τα γράφεις είναι πιο αργό. Mm-hmm. Οπότε προλαβαίνεις να κάνεις και την εικόνα και εκεί αυτό αρχίζει και δουλεύει άσχημα μέσα. Μετά άρχισα να το βλέπω μπροστά μου και λέω τώρα αυτό άρχισε να τρέμω. Και το φωτογράφησα. Κλειστό. Το στείλα σε 10 φίλους να δω respond, ας πούμε. Δεν πήρα αυτό που ήθελα και εν τέλει το φύλαξα 3 μέρες και μετά το έσκισα και το έστειλα πίσω. Το έσκισες, δεν υπάρχει πια. Τι σημαίνει δεν πήρες αυτό που περίμενες, δηλαδή σου είπαν. Εντάξει, σε εκείνη τη φάση όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι τέτοιο, φαντάζομαι και άνθρωποι που γενικότερα για να πάρουν θάρρος πρέπει να το ανοίξουν αυτό σε 10-15 άτομα να πάρουν μια έγκριση. Άρα μίλαγες για μια δικιά σου εμπειρία από ό,τι κατάλαβα. Με έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε, που σου είχε φερθεί άσχημα. Όχι σε μένα, σε όλους. Σε όλους. Οι φίλοι σου γιατί. Θέλω να πω, είχαμε συντονιστεί 2-3 άτομα που είχαν περάσει το ίδιο. Και παρόλα αυτά το έστειλες εκείνους. Ήταν ναι, μέσα στα 10 άτομα και ναι, σου είπαν μην το στείλεις. Δεν μου είπαν τίποτα. Μου είπαν ένα wow. Αλλά και εγώ έπρεπε μετά να μην πάρω έγκριση από τρίτους για το τι θα κάνω με τη ζωή μου, γιατί είναι η δικιά μου επιλογή. Έπρεπε και αυτό να περάσει σε μια διαδικασία διαχείρισης. Γιατί λες τώρα θα το κάνω επειδή το είπαν 10 φίλοι μου, ή θα το έκανα ούτως ή άλλως. Οπότε λες, εκεί με βλέπω μπερδεμένο. Οπότε αφού είμαι μπερδεμένος, ας μην κάνω καμία κίνηση γιατί θα είναι παρορμητική. Θεωρώ σοφά. Ο γιατί άνθρωπος αυτός υπάρχει στον χώρο. Ναι. Μιλάτε, έχετε συνεργαστεί έκτοτε κτλ. Τώρα μην ψάξει το βιογραφικό μου. Όχι, δεν έχουμε συνεργαστεί έκτοτε και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά. Μιλάτε, του έχει πει, τον έχει ποτέ συναντήσει, επειδή με το πει. Φυσικά τον έχω συναντήσει. Όχι, γιατί δεν υπάρχει λόγο. Γιατί αυτό σου πει δεν έκανε τίποτα τέτοιο. Αυτό δεν το έχει καταλάβει ότι φερόταν άσχημα. Όχι, είναι μέρο τη δουλειά, θα σου πει. Και θα επιχειρηματολογήσει κιόλα. Δηλαδή δεν είναι, άμα γίνει λαϊκό δικαστήριο, δεν είναι ότι θα. Γιατί το point of view είναι το δικό μου. Επίση. Κάτι και για να τον δικαιώσω αυτόν τον άγνωστο σε όλους. Με βρήκε και εμένα έτοιμο για να φάω bullying, έτσι. Τότε. Αυτό δεν δικαιολογεί τίποτα. Φυσικά. Παρ' όλα αυτά, αν συνέβαινε τώρα με τη διαδρομή που έχω κάνει. Και κανείς δεν είναι έτοιμος για να φάει bullying. Φυσικά. Αλλά τώρα, ας πούμε, επειδή το αναγνωρίζω και καταλαβαίνω ότι δεν φταίω εγώ για αυτό που μου έρχεται. Μπορώ και το αντικρούω κατευθείαν και βάζω όριο και γίνομαι και αντιπαθής και πω πολύ ωραία. Αλλά δεν σε αφορά, γιατί είσαι καταξιωμένος πια και. Δεν είναι εκεί το θέμα μόνο. Είναι θέμα ότι άρχισα να σέβομαι τον εαυτό μου. Το οποίο δεν ξέρω πώς μεταφράζεται ακριβώς, αλλά έτσι συνέβη. Και. Δεν περίμενω κάποια θεία δίκη. Δηλαδή δεν έχω φτάσει στο σημείο να πω α, να πάθει κάτι αυτό. Εντάξει, μπορεί να χάσει λίγα λεφτά, ωραία θα ήταν. Αλλά μέχρι εκεί δεν πάει δηλαδή να πάθει κάτι κακό. Απλά είπα ότι εγώ αυτή τη συμπεριφορά γενικότερα δεν την θέλω, με αφορμή αυτόν. Οπότε δεν την επιτρέπω ούτε να συμβαίνει μπροστά μου σε άλλους πλέον. Δηλαδή, άμα δω σε παράσταση να κανιβαλίζεται συνάδελφος επειδή είναι μικρός ή επειδή αυτό του στρατού το κόλπο, ας πούμε, εκεί μπαίνω μπροστά, δεν το δέχομαι. Γιατί χαλάει εμένα βασικά. Mm. Εκεί το λιοντάρι είναι μια καλή περίπτωση, ας πούμε. Εγώ απλά από αυτή σου την εμπειρία καταλαβαίνω το εξής. Μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιοι θέλουν. Κάποια θύματα έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις να μην είναι μονάδες, να έχουν την ανάγκη να είναι κι άλλοι μαζί, είτε επειδή έχουν βιώσει αντίστοιχα, είτε γιατί θέλουν να υπάρχει μια στήριξη. Δηλαδή αυτή η κίνηση ενός ανθρώπου να θέλει να το στείλει. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι γιατί ο φόβος δεν ξεπερνιέται ποτέ εν τέλει. Δεν είναι μόνο ο φόβος, είναι και μια. Θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο. Ένα 30-40% να πει τώρα έχω δίκιο ή είμαι τελείως μόνος μου. Οπότε χρειάζεται έγκριση, πρέπει να τεροπροσδιοριστεί κάπως. Γιατί λες τώρα είμαι μόνος μου, πα και είμαι εγώ ο τρελός.
Οπότε δεν ξέρεις ακριβώς. Αυτό είναι γιατί θέλεις, φοβάσαι ότι μπορεί να βρεθείς στην Κοίτα, άλλη όταν πλευρά, κάνεις μια τέτοια... να σε κατηγορήσουν, δηλαδή να βρεις και το πελάσιο, αυτό να το πω απλά. Γενικότερα, τώρα έτσι όπως είναι και η χώρα που είναι μικρή και η Αθήνα ακόμα πιο μικρή, δυστυχώς, αλλά οποιαδήποτε δήλωση δημόσια σε σχέση με κάτι τόσο ευαίσθητο, καλός ή κακός, ό,τι λες χρησιμοποιείται εναντίον σου δυστυχώς. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος μια ατάκα από μένα σήμερα και την κουμπώσει κάτω εκεί στο... Από σένα όχι. Έχω την εμπειρία... Αλλά θέλω να πω και πει αυτό και το βάζει headline. Και το βάλει headline. Όχι, μπορεί να το πάρουν και να γίνει μότο. Εξαρτάται πώς μιλάει κάποιος.